τους πανηγυρισμούς των αποτελεσμάτων, στο μαρτύριο έβρεσης σπιτιού οι νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους, αφού οι τιμές των ενοικίων έχουν χτυπήσει κόκκινο και τα διαθέσιμα σπίτια έχουν μειωθεί κατακόρυφα. Οξυμένο το πρόβλημα και στην Κρήτη, με τη μετατροπή των ενοικιαζόμενων σπιτιών σε Airbnb να εκτοξεύει κάθε χρόνο και περισσότερο τα ενοίκια στο ταβάνι. Το θέμα της φοιτητικής στέγης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τα περιφερειακά πανεπιστήμια και ιδιαίτερα για τα νησιωτικά πανεπιστήμια. Παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια το κόστος της φοιτητικής στέγης έχει γίνει πάρα πολύ υψηλό και υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος αυτό. Το θέμα της στέγασης, όντως στις περιοχές, στις νησιωτικές που φιλοξενούνται οι ακαδημαϊκά ιδρύματα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, το αντιλαμβάνεται κάποιος εξαιτίας του τουρισμού. Έλαβαν δράση οι Πριτάνοι της Κρήτης και σε συνεργασία και με τον Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, ζητώντας την ανέγερση φοιτητικών εστιών τουλάχιστον στα νησιωτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Ωστόσο, αναγκαία κρίνεται και η παροχή βραχυπρόθεσμων λύσεων που θα δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την έλευση των φοιτητών και η τοποθεσία του Πανεπιστημίου θα πάψει οριστικά να αντιμετωπίζεται ως τροχοπέδι στη διαδικασία επιλογής σπουδών. Οι Πριτάνες, μεταξύ άλλων, ζητούν την άτληση πόρων μέσω ΕΣΠΑ για την άμεση προσφορά φοιτητικής στέγης σε ξενοδοχειακές μονάδες, την παροχή κινήτρων για τη διάθεση των υφιστάμενων ακινήτων σε φοιτήτρες και φοιτητές, τη θεσμική προσέλκυση ενδιαφέροντος και δημιουργία κινήτρων για την ανέγερση νέων ακινήτων, που θα διατίθεται αποκλειστικά για φοιτητική στέγη, και την αποδοχή και εφαρμογή πρακτικών ιδιωτικής μίσθωσης φοιτητικής στέγης, που είναι ήδη δημοφιλή σε χώρους του εξωτερικού. Μια κοινή δήλωση. Προτάσεις προς την κοινωνία κυρίως και στην κυβέρνηση για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της στέγης μέχρι τουλάχιστον η πολιτεία να μπορέσει να το αντιμετωπίσει με πιο καθοριστικό τρόπο, που είναι η κατασκευή φοιτητικών κατοικιών. Οι δικές μας αναμένεται να είναι έτοιμες το 2028. Όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού έχουν ένα μεγάλο αριθμό εστιών και συνήθως προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο και εκπαίδευσης και στέγασης. Είναι επιτακτική ανάγκη τόσο οι τοπικές κοινωνίες, η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά και κυρίως η πολιτεία, να αντιμετωπίσουν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης άμεσα. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι ώστε τα ποιοτικά, τα εξαιρετικά ποιοτικά περιφερειακά πανεπιστήμια, νησιωτικά πανεπιστήμια, να μπορούν να προσελκύσουν ακόμη καλύτερους φοιτητές. Το φαινόμενο των υψηλών ενοικίων δεν πλήττει μόνο τους φοιτητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς και στρατιωτικούς, που τα επαγγέλματά τους απαιτούν πολλές φορές τη μετάθεσή τους εκτός του τόπου κατοικίας τους.